destinată. Το υγειονομικό κίνημα για άλλη μια φορά είναι στον δρόμο, είναι εδώ. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση κάτω τα χέρια από τη δημόσια υγεία. Η δημόσια υγεία βρίσκεται στην ώρα μηδέν, αφού η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει τα δύο σοβαρά προβλήματα της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης. Δεν είναι δυνατόν να φτιάξουμε δημόσιο σύστημα υγείας με 5% δημόσιες δαπάνες. Με τέτοιες δαπάνες είναι βέβαιο ότι συνεχώς θα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο πολίτης θα βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και βέβαια οι υπηρεσίες θα προσφέρονται με ανισότητα. Βλέπετε ότι συνεχώς ξύνουν το πάτο του παρελιού με μετακινήσεις, με εργασιακή εξουθένωση προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Φέτος καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την αυξημένη ζήτηση το χειμώνα με 3.000 λιγότερο προσωπικό. Έχουμε κύμα μαζικών παρετήσεων και μηδενικές προσλήψεις στο σύστημα. Δεν είναι ελκυστικός χώρος εργασίας και από εθνικό σύστημα υγείας. Σε τέτοιες αμοιβές που προσφέρει με τις συνθήκες εργασίας προτιμούν οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι άλλοι επαγγελματίες υγείας να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα ή στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι φέτος έχουμε 100 κλίνες ΜΕΡ λιγότερες στα νοσοκομεία σε σχέση με πέρυσι το χειμώνα. Εξοπλισμός σκουριάζει γιατί δεν έχουμε προσωπικό και έτσι όπως πάμε θα δούμε πάλι φέτος διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΡ. Έχουμε το 40% των ανεπτυγμένων χειρουργικών αιτουσών κλειστές και μάλιστα το υπόλοιπο 60% σε πολλά νοσοκομεία δουλεύουν εκ περιτροπής λόγω της έλλειψης γιατρών και νοσηλευτών. Οι λίστες για χειρουργείο, ακόμα και για σοβαρά καρδιοχειρουργικά περιστατικά, υπερβαίνουν τα 2 και 3 χρόνια και μάλιστα για να κρύβονται πολλά νοσοκομεία δεν επικαιροποιούν τις λίστες των χειρουργείων. Η πρόσφατη έρευνα του κέντρου, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνει το επίπεδο της νοσοκομειακής περίθαλψης στη χώρα μας. Έλεγξαν 15 νοσοκομεία και στα 15 ανοιχνέθηκαν παρατηγόρα νοσοκομειακά μικρόβια. Και βέβαια βολεύει όλους να λένε ότι φταίνει οι αντιβιώσεις. Αλλά όμως το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ελλείψη προσωπικού, η ελλειπής καθαριότητα με τους εργολάβους που κλέβουν το δημόσιο, που προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα με τα ράντζα, με τους ασθενείς να νοσηλεύονται στη διασπορά. Πρέπει λοιπόν, αν θέλουν να γίνουν προσλήψεις, να υπάρχει, να γίνει ελκυστικός ο δημόσιος τομέας υγείας, να πάψουν να μας επέσουν, να μας εντάξουν στα βαρέα και αμφιγεινά επαγγέλματα, να μονιμοποιήσουν τους συμβασιούχους, θα πρέπει να αυξήσουν τους πιστούς. Μην περιμένουν γιατρούς με 1.850 ευρώ το μήνα, ειδικά μακριά από τον τόπο της οικογενειακής κατοικίας. Μην περιμένουν νοσηλευτές διασώστες με 800 ευρώ το μήνα. Συνάδελφοι, είμαστε εδώ να αγωνιστούμε για μόνιμες προσλήψεις, είπε η κυβέρνηση, μα προγραμματίζουμε 6.500 προσλήψεις για το 2024.
Λέμε εδώ έξω από το Υπουργείο λοιπόν ότι η προκήρυξη του 2019, 5 χρόνια μετά σχεδόν, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Η προκήρυξη δηλαδή του 2024 με τους ρυθμούς που δουλεύει το ΑΣΕΣ θα ολοκληρωθεί το 2030. Εμείς κάνουμε κάθε μήνα 300 υπαλλήλους πώς θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Και είναι βέβαιο όπου υποχωρεί ο δημόσιος τομέας, τα κενά καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας και εκεί οι πολίτες θα βγουν βαθιά, πιο βαθιά, στο χέρι στην τσέπη. Θέλουμε να καλέσουμε τον κύριο Βαρτσόπουλο να μην επιμείνει να πάρει πίσω το έκτρωμα που το αποκαλύψει η ιατρική μεταρρύθμιση, που διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια ψυχική υγεία, που διαλύει την προσπάθεια που κάνουν όλοι μαζί θεραπευτές ωφελούμενοι στα προγράμματα απεξάρτησης. Η πρόνοια πρέπει να δείτε τα νοσοκομεία που φιλοξενούν παιδιά με εισαγγελική εντολή 2 και 3 χρόνια για να αντιληφθείτε πως έχει καταρρεύσει λόγω ελλείψεων προσωπικού η πρόνοια. Το ΕΚΑΠ κάνει 4 και 5 ώρες να διεκομίσει περιστατικά. Αναρωτιούνταν γιατί δεν έρχονται διασώστες, μα με τέτοιους μισθούς πώς μπορούν να πάνε στα νησιά, γιατί πλήγαν οι άνθρωποι. Έβαλαν τους εμισκόλους και το πάθη σπίτιος υγειονομικό προσωπικό να κάνει διακομιδές. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν θα σταματήσουμε ούτε λίγο να είμαστε στον δρόμο συνεχείς κινητοποιήσεις και καλό να σταματήσουν η σφαγή στη Γάζα, στη Παλαιστίνη, επιτέλους να πάψουν να βομβαρδίζουν νοσοκομεία. Στο χέρι τους είναι η Παλαιστίνη, δικαιούται